Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Η κάλπη είναι γένους θηλυκού, η εκλογική διαδικασία επίσης και εμείς απόψε θα κάνουμε μια συζήτηση με άρωμα γυναίκας και με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Ηρακλείου. Απόψε κοντά μας τρεις κυρίες που πλαισιώνουν ψηφοδέλτια που ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης του Σταυρού, της ψήφου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Η κυρία Μαρίνα Σαριδάκη από την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού, υποψήφια δημοτική σύμβουλο στη Δύναμη Πολιτών. Η κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη Δαφέρμου με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη, Ηράκλειο 375. Και η κυρία Διονυσία Μαυράκη Τσεντελιέρου. Μαράκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλη, σύμβουλο Ενεργοί Πολίτε Ηλία Λιγερό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κυρία Σαριδάκη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Η γυναίκα που κατέχει πολλούς πλέον ρόλους στη σύγχρονη κοινωνία, κατέρχεται μέσα σε αυτή τη μάχη και τη διεκδίκηση του σταυρού, της ψήφου, θέλοντας να προσφέρει και θέλοντας να συμμετάσχει στα κοινά με ένα προβάδισμα τελικά. Δεν θα έλεγα με προβάδισμα. Θα δανειστώ κάτι που είχα διαβάσει παλιότερα. Μία συγγραφέας είχε γράψει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν άντρες και γυναίκες ηγέτες. Θα υπάρχουν απλά ηγέτες. Για μένα δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι γένους θηλυκού, γένους αρσενικού, αν είναι νέος ή γέρος. Για μένα έχει σημασία το άτομο. Αν το άτομο είναι σωστό, αν το άτομο κάνει για κάποια θέση, δεν έχει σημασία από εκεί και πέρα κάτι άλλο. Οι γυναίκες, όπως είπατε, καλούνται να συμπληρώσουν πάρα πολλούς ρόλους. Mm-hmm. Είναι ένα τσακ πιο δύσκολο είναι για αυτές. Είναι τσακ ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε, κυρία Χρονάκη. Αυτό ακριβώς εννοούσα, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία προφανώς να κάνουμε διαχωρισμούς ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ένα τσακ παραπάνω σε ό,τι αφορά την ευθύνη, νομίζω ότι την έχουμε σε επίπεδο καθημερινότητας. Ακριβώς. Ο ρόλος της γυναίκας, της σύγχρονης γυναίκας, θα έλεγα, είναι πολυδιάστατος. Καλείται καθημερινά, πραγματικά, να δώσει το παρόν σε πάρα πολλούς ρόλους. Η γυναίκα εργαζόμενη, η γυναίκα νοικοκυρά, η γυναίκα μάνα, η γυναίκα σύζυγος και πάνω απ' όλα γυναίκα. Λοιπόν, κοιτάζει όσο γίνεται να κρατάει τις ισορροπίες για να μπορέσει πραγματικά να είναι συνεπής σε όλους αυτούς τους ρόλους. Και πάνω απ' όλα να βάζει πρόγραμμα. Γιατί αν δεν έχει οργάνωση, η κατάσταση θα είναι πραγματικά χαώδης. Και ένα νοικοκύρεμα χρειάζεται παντού. Στο μυαλό της πάνω απ' όλα. Πρακτικός νους λοιπόν και Βέβαια. Τάξη, κυρία Μαράκη. Εντάξει, και σίγουρα είναι δύσκολο. Παίζουμε πολλούς ρόλους καθημερινά. Από ό,τι βλέπω εγώ όμως, είμαστε ικανές να τα απεξέλθουμε. Ίσως αυτό που μας βοηθάει λίγο περισσότερο είναι ότι σκεφτόμαστε διαφορετικά, κάνουμε διαφορετική διαχείριση. Έχουμε άλλες αντοχές σίγουρα. Νομίζω ότι μια χαρά θα τα πάμε όλες μας. Έχουμε όρεξη πάρα πολύ. Είμαι βέβαιη ότι όλες έχετε να προσφέρετε στην πόλη που ούτως ή άλλως μοιραζόμαστε όλοι, πριν και μετά τις εκλογές. Όπως σοφά είπατε οι ίδιες πριν από λίγο έξω, συνομιλώντας, περιμένοντας για αυτήν την εκπομπή. Κυρία Σαριδάκη, θέλω λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στην ατομική ευθύνη του καθενός, να μας πείτε γιατί στην παρούσα χρονική στιγμή επιλέγετε να την αναλάβετε. Επιλέγετε να κατέβετε στις εκλογές, επιλέγετε να είστε υποψήφια στο πλευρό του Βασίλη του Λαμπρινού, προφανώς θέλοντας να ρίξετε τις δικές σας ιδέες για αυτή την πόλη. Προσωπικά το αποφάσισα τώρα, αν και ασχολούμαι αρκετά χρόνια. Θεωρώ τον εαυτό μου ενεργό πολίτη. Το αποφάσισα τώρα διότι θεωρούσα ότι για μένα τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή. Έλειπα πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Οπότε έπρεπε λίγο να ζήσω ξανά στο Ηράκλειο, να δω τον παλμό της πόλης, να δω τα υπέρ, τα κατά, να δω τις ελλείψεις. Θεωρώ ότι τώρα έφτασε η ώρα, θεωρώ ότι αισθάνομαι αρκετά σίγουρη για τον εαυτό μου ότι μπορώ κάτι που θα αναλάβω να το φέρω εις πέρας. Αν δεν το αισθανόμουν, δεν θα το έκανα καθόλου. Γιατί για μένα δεν είναι αυτό ένα βήμα για προσωπική προβολή, για να ανέβω κοινωνικά, οικονομικά ή οτιδήποτε. Και θεωρώ ότι για οποιονδήποτε υποψήφιο αυτός ο σκοπός είναι η εκλογή και όχι προσφορά, τότε δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε για μένα θεωρώ ότι έφτασε η ώρα που αισθάνομαι εγώ ότι ξέρω αρκετά καλά την πόλη μου πλέον και έχω πολύ εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου για να μπορώ να βοηθήσω το κοινωνικό σύνολο εν γέννη. Κυρία Χρονάκη, ήταν μια δύσκολη απόφαση. Έχετε τη δική σας τη διαδρομή μέσα στη ζωή, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.
Και αυτή τη φορά, για πρώτη φορά είσαστε και οι τρεις υποψήφιες σε ένα ψηφοδέλτιο στο Δήμο Ηρακλείου και αυτό έχει μεγάλη αξία για την απόψινή μας συζήτηση. Επιλέγετε τώρα να πείτε αυτό το ναι και να κατέβετε στις εκλογές. Γιατί τώρα? Γιατί τώρα? Γιατί μέσα από την εκπαίδευση, ως καθηγήτρια, συνέχεια ως διευθύντρια, ως πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Καμινίων, μετά που συνταξιοδοτήθηκα, παρατήρησα, ζώντας αυτή την πόλη πάρα πολλά χρόνια, ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν και να ανακουφίσουν την πόλη. Ερχόμενοι λοιπόν σε επαφή με τον κύριο Κουράκη, τον πρόεδρό μας, συνειδητοποίησα ότι έχει όραμα για την πόλη, όπως και κάθε υποψήφιος δήμαρχος, αλλά παράλληλα έχει και προγραμματισμό, βάζει προτεραιότητες και μέσα από τα δεδομένα πλέον φαντάζεται το Ηράκλειο έναν ευρωμεσογειακό προορισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία του και την ποιότητα ζωής του. Και γι' αυτό αποφάσισα και συγκεκριμένα και με τον κύριο Κουράκη. Γιατί νομίζω ότι ζω την πόλη και μπορώ να προσφέρω πολλά πράγματα. Κυρία Μαράκη, ίδιο το ερώτημα. Έχει ενδιαφέρον και να μας συστηθείτε και να μας δώσετε το στίγμα σας για αυτή την υποψηφιότητα. Κοιτάξτε, κυρία Τερζάκη, όντως είμαι πρώτη φορά υποψήφια. Αποφάσισα τώρα να κατέβω με τον Ηλία τον Λιγερό. Οι λόγοι είναι αρκετοί και διαφορετικοί. Καταρχήν, είμαι ενεργή, είμαι θελόντρια, 10 χρόνια περίπου. Στα χρόνια της πολύ σκληρής κρίσης, κάναμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά με τους φίλους, με την ομάδα μου. Βοηθήσαμε πάρα πολύ, διαπιστώσαμε όμως και πάρα τεράστια κενά, τα οποία δεν καλύφθηκαν ούτε με την προηγούμενη, αλλά ούτε και με την τωρινή δημοτική αρχή. Ο Ηλίας ο Λιγερός, λοιπόν, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος, έχω μάθει να μου αρέσουν οι γρήγορες λύσεις και οι τσεκουράτες απαντήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Ηλίας ο Λιγερός με ενέπνευσε καταρχήν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει σταθεί δίπλα μας, μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι τεχνικός, είναι μηχανικός, ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει φτιάξει λοιπόν το πρόγραμμά του έτσι ώστε η επόμενη μέρα να μην μας βρει απροετοίμαστους, να μας βρει με έτοιμες λύσεις, με έτοιμο πρόγραμμα, υλοποιήσιμο, που τι θα πρέπει να κάνουμε. Ας κόσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε. Σκληρή εργασία για προγραμματισμό. Ναι, μ' αρέσουν, οι ρεαλιστικές αποφάσεις και δράσεις. Και ήταν ο κύριος λόγος που κατεβαίνω με τον Ηλία τον Λιγερό. Κυρία Σαριδάκη, το αναφέρατε κι εσείς πριν, έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό και αρκετά χρόνια τη ζωή σας έχετε ζήσει στο εξωτερικό, είτε για σπουδές είτε για εργασία, δεν κάνω λάθος, σε Λονδίνο και Βρυξέλλες. Αν σας ζητήσω έτσι να μου πείτε τι είναι αυτό που περισσότερο έχετε ζηλέψει από τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτές τις χώρες και που θα θέλατε να το δείτε να έρχεται εδώ, να το φέρετε εσείς εδώ ενδεχομένως, στην πόλη του Ηρακλείου. Μπορείτε να απομονώσετε έτσι μια κατάσταση, μια υπηρεσία, ένα δεδομένο που για άλλους είναι απλά αυτονόητο και εδώ δεν υπάρχει. Θα σας πω, μου αρέσει πολύ η ερώτησή σας, διότι είναι μια από τις κύριες σκέψεις που είχα όταν αποφάσισα να δηλώσω την υποψηφιότητά μου, ότι έχω ζήσει όντως σε αυτές τις δύο πόλεις που είπατε και έχω ζήσει και σε 2-3 άλλες, οι οποίες είναι εξαιρετικά όμορφες επίσης. Αυτό που έβλεπα εγώ και όχι το ζήλευα, απλά θεωρούσα ότι θα μπορούσε εύκολα ή όχι τόσο εύκολα, αλλά θα μπορούσε να υλοποιηθεί και εδώ, είναι πρώτον η οργάνωση. Η οποία όμως δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο, εξαρτάται και από τους κατοίκους. Είναι συμμετοχική διαδικασία. Δηλαδή, έχεις ένα δήμαρχο που έχει ένα οργανωμένο σχέδιο και έχεις και πολίτες οι οποίοι σέβονται αυτό το σχέδιο. Αυτό που εγώ ζηλεύα πάρα πολύ ήταν η καθαριότητα, ήταν το πράσινο, ήταν οι ψηφιακές υπηρεσίες. Δεν ήξερα καν πού βρίσκονται κάποιες υπηρεσίες, διότι δεν χρειάστηκε να πάω ποτέ. Έστελνε ένα email, έπαιρνε ένα τηλέφωνο και όλα γινόταν κατευθείαν εύκολα, γρήγορα. Και προφανώς άμεσα είχατε και την απάντηση και την. Φυσικά. Το χαρτί που θέλετε, το έγγραφο, οτιδήποτε. Ναι. Οπότε αυτό πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί εδώ πέρα και είναι στο πρόγραμμα της Δύναμης Πολιτών. Η ψηφιακή εποχή
είναι εδώ, έχει μείνει, θα μείνει, θα προχωρήσει, οπότε πρέπει να κάνουμε βήματα ως προς τα εκεί. Η καθαριότητα, τεράστιο θέμα, έχουν γίνει κάποια βήματα, σίγουρα όχι το 100%, μεγάλο θέμα, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα λυθεί, το νερό, δηλαδή πραγματικά δεν είδα ποτέ στο Λονδίνο να υπάρχουν ντεπόζιτα. Δεν είδα ποτέ ένα πιεστικό. Δεν άκουγα πιεστικά γύρω-γύρω στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι ούτε το καλοκαίρι έχουν μέρα παραμέρα, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Όχι, ούτε ποτέ δεν αγοράζουν νερό από το περίπτερο ακόμη. Όχι, όχι. Απλά εντάξει, και έχουν και πάρα πολλές βροχές. Οπότε εντάξει, κάπως φτιάχνει το θέμα. Το νερό όμως είναι ένα τεράστιο θέμα. Επίσης, αυτό που μ' άρεσε πάρα πολύ ήταν η αξιοποίηση αυτών των δύο πόλεων και κυρίως του Λονδίνου τουριστικά. Ξέρετε, μου έχετε θίξει ουσιαστικά όλους τους τομείς που θα μπορούσαμε σήμερα να συζητήσουμε. Το κατανοώ απόλυτα, γιατί όσοι έχουμε λίγο ταξιδέψει, νομίζω ότι κάπως έτσι το έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Θα ζητήσω να βάλετε μία ανωτελεία για να πάμε στις κυρίες, γιατί ούτως ή άλλως όλα αυτά που θίξατε είναι ζητήματα που θέλω λίγο να τα δούμε στην πορεία. Κυρία Χρονάκη, αντιστοίχως, γιατί θέλω έτσι να σας πηγαίνω λίγο πιο προσωπικά για να σας γνωρίζει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί απόψε. Εκπαιδευτικός και πλέον υπερδραστήρια πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηνίων. Από τη δική σας λοιπόν τη διαδρομή, σε ό,τι αφορά έτσι αυτό το κομμάτι της συμμετοχής με τα κοινά. Είδατε τι υπάρχει αυτή η διασύνδεση του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου, του πολίτη των Καμηνίων, θα το πω εγώ πολύ απλά, με τη Δημοτική Αρχή. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορείτε εύκολα να φτάσετε στην καταγραφή και την πρόθεση του προκειμένου να έρθει λύση. Υπάρχει μια δυσκολία και ήταν και αυτός ένας λόγος που αποφάσισα να συμμετέχω στις προκείμενες εκλογές. Γιατί προβλήματα εμείς ζούμε στην περιοχή των Καμηνίων που θεωρούνται αυτονόητα. Παίρνουμε την παραλιακή. Πραγματικά ένα πάρκο που είναι απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων και δεν υπάρχει μία τουαλέτα. Τώρα, αυτό τον καιρό, λένε ότι γίνεται μια προσπάθεια, αλλά και αυτό αυτή την τελευταία στιγμή είναι εκ του πονηρού. Επίσης, οι διαβάσεις στην περιοχή μας, ακόμα δεν μπορούμε, είναι ταχείας κίνησης ο δρόμος της παραλιακής, από τις σκούνιες που παίζουν τα παιδιά να διασχίσουν την παραλιακή απέναντι, δεν υπάρχει ένα φανάρι πέρα εκείνο του Talos Plaza. Δηλαδή, συγκεκριμενοποιώ στη δική μου περιοχή. Είναι επίσης το κτηριακό. Τα κτίσματα εκεί, το γυμνάσιο, το λύκειο, το νηπιαγωγείο, είχαν προβλήματα. Όπως έχουν πολλά σε σχολικά συμβατήματα. Πολλά. Στην θα πόλη, μπορούσε με ένα προγραμματισμό, γιατί ξέρουμε ότι είναι ο τέταρτος δήμος της χώρας, οικονομικά διαθέτει. Να μην φτάνουμε στο σημείο εμείς, ως πολιτιστικός σύλλογος, πριν 2 χρόνια να πηγαίνουμε να παρουσιαζόμαστε στη ΔΕΠΑΝΑΛ και να παρακαλούμε να εγκρίνουν χρηματικό ποσό για να μην βάζει νερό το νηπιαγωγείο της περιοχής. Αυτό θεωρώ ότι είναι ανήκουστο. Θα έπρεπε, είναι υπόθεση του Δήμου η συντήρηση των κτηρίων και έπρεπε αυτονόητα μία ομάδα να οριστεί με ειδικούς και όχι μόνο για τις περιοχές μας τα σχολιά, σε όλα του Ηρακλείου να να δουν, να επισκεφτούν τα κτίρια και ανάλογα. Θα πάμε αμέσως μετά στο κομμάτι αυτό της σχολικής στέγης και της συντήρησης. Κυρία Μαράκη, ενεργό μέλος της Κίτρινης Αποστολής. Τη γνωρίζουμε όλη αυτή την εξαιρετική ομάδα με το εξαιρετικό έργο τα τελευταία χρόνια για πολλούς πολλούς συνανθρώπους μας. Σε αυτή λοιπόν τη δική σας δραστηριότητα και όχι μόνο εθελοντικά, βρήκατε παρούσα τη Δημοτική Αρχή. Είδατε δηλαδή ότι αυτοί οι συνάνθρωποι είχαν πόρτες ανοιχτές και απολαβές σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής. Κοιτάξτε, κυρία Τερζάκη, δεν είναι ανάγκη να είσαι μέλος σε μια εθελοντική ομάδα. Την κατάσταση τη βλέπεις καταρχήν από τη γειτονιά σου. Το ζεις εκ των έσω. Φυσικά, όμως, δεν επεκτείνεται. Ναι, όντως, θα τολμήσω να πω ότι είναι απούσα η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι εμείς, σαν ομάδα, συναναστρεφόμαστε, βοηθάμε, έχουμε γύρω 200 περίπου οικογένειες, είναι ένας μεγάλος αριθμός, σε μόνιμη βάση. Δεν μπορώ να πω ότι το καθήκον της το έχει κάνει η Δημοτική Αρχή και θα ξεκινήσουμε από το Δημοτικό Παντοπολείο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα παντοπολείο του Δήμου, να το διχειρίζει το Δήμος, και αντί για 100 οικογένειες να ωφελούνται 200 οικογένειες, γιατί το κονδύλι, από ό,τι ξέρω, είναι αρκετά μεγάλο. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς οι εθελοντές πάντα να καλύβουμε κενά,
Γιατί δεν είναι μόνο οι φτωχές οικογένειες οι άπορες. Είναι οι γέροντες. Είναι, δεν υπάρχει ένα δημοτικό γεροκομείο. Ένας γέροντας θέλει τα χάπια του, ένα πι. Όλοι τρέχουν σε εμάς. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλή θέληση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Και περισσότερο απ' όλα, το βλέπω εγώ και από την δική μας ομάδα, αν δεν υπάρχει συντονισμός, mm-hmm. το ένα να γίνουν τρία, δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνική πολιτική. Το πρόβλημα παραμένει, ήταν και παραμένει μεγάλο. Mm-hmm. Πολύτεκνες οικογένειες, παιδιά που εντάξει τώρα λίγο καλύτερη κατάσταση δεν λιποθυμούν. Αλλά δεν έχουν ρούχα να πάνε σχολείο, δεν έχουν ρούχα σχολικά να πάνε κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Σοβαρά προβλήματα. Περιγράφεται δύσκολες καταστάσεις που δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης τα είδαμε έτσι πολύ συχνά να έρχονται στο φως. Ωστόσο, κοινωνική πολιτική, έχω την αίσθηση, η κυρία Σαριδάκη, είναι και το κομμάτι, για παράδειγμα, των βρεφονηπιακών σταθμών. Να μπορεί μια μητέρα, ένας πατέρας να κάνει τον προγραμματισμό του, να ξέρει ότι το παιδί του μπορεί να έχει μια θέση. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα περιόριστα στο Ηράκλειο. Δεν είναι δηλαδή εν λευκό ότι θα κάνει τα χαρτιά σου και θα μπορέσει να έχει μια θέση. Αυτό είναι ένα αγκάθι. Είναι ένα αγκάθι, θεωρώ, πανελλαδικό όμως. Φέτος, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω τα ακριβή νούμερα, είχαμε αύξηση των παιδιών τα οποία έγιναν δεκτά σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σίγουρα χρειάζονται και άλλοι και σίγουρα είναι μια κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί ο Δήμος. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι, mm-hmm. θα ήθελα να απαντήσω σε εισαγωγικά στην κυρία Χρονάκη και στην κυρία Μαράκη. Συγγνώμη. Η κυρία Χρονάκη ανέφερε την παραλιακή και την έλλειψη τουαλετών, διαβάσεων mm-hmm. κτλ. Πρώτον, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες τουαλέτες, νομίζω, χημικές. Όχι ότι αυτό λύνει το πρόβλημα. Εγώ είμαι τελείως κατά σε όλο αυτό. Και σαν εικόνα και σαν κόνσεπτ κτλ. Και εκεί θα συμφωνήσω μαζί της ότι έπρεπε να γίνει καλύτερη οργάνωση, καλύτερη πρόβλεψη κτλ. Και επανέρχομαι σε αυτό που είχα πει πριν. Στο εξωτερικό υπάρχει οργάνωση. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα παραλιακό δρόμο. Εξ αρχής, όταν πας να τον φτιάξεις, έχεις κάνει μία πρόβλεψη. Mm-hmm. Η προηγούμενη δημοτική αρχή, που όντως έκανε έργο εκεί πέρα και έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο παραλιακό δρόμο, τουλάχιστον σε εκείνο το κομμάτι, γιατί το άλλο ήταν λίγο αφημένο στην τύχη του, θεωρώ ότι έπρεπε να έχει προβλέψει εξ αρχής για τουαλέτες, όταν έχεις δρόμο που υποτίθεται είναι για πεζούς. Το να κουνάμε βέβαια το δάχτυλο και να λέμε ο προηγούμενος, ο επόμενος, γιατί δεν τα έκανε εσύ. Δεν θα έχει αποτέλεσμα, γιατί αντιστοίχως φαντάζομαι τώρα ότι η κυρία Χρονάκη θα σας πει, θα έπρεπε όμως και 5 χρόνια μετά να υπάρχει μια συνέχεια. Είναι πολύ απλά πράγματα. Σε μια πενταετία τα λύνεις αυτά. Δεν είναι έργο. Είναι καθημερινά προβλήματα προκύπτουν, παιδιά, και στο σπίτι μας και στο Δήμο μας. Πρέπει άμεσα να επεμβαίνεις και να το λύνεις. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα για τις χημικές τουαλέτες, για τη διάβαση. Σαν να φτιάξουμε τον πύργο του Άιφελ, ας πούμε. Ακριβώς. Σε 5 χρόνια θα φτιάξουν τον Notre Dame. Έλεος. Είναι αυτονόητα. Το θέμα όμως είναι ότι, πρώτον, όπως σας είπα, υπάρχουν κάποιες τουαλέτες και είναι χημικές. Για να γίνουν κανονικές τουαλέτες, ζούμε χημικές, στην χημικές. Ελλάδα, ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Δυστυχώς, που κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Συμφωνώ. Κάποια στιγμή ποτέ είναι όμως. Μα αυτό είναι σε επίπεδο κεντρικό. Όταν για να φτιάξεις το οτιδήποτε και για να παρέμβεις οπουδήποτε υπάρχουν τείχη ή οτιδήποτε, πρέπει να πάρεις έγκριση από την αρχαιολογία, έγκριση από το ΚΑΣ, να βάλεις τις μελέτες, να περάσει ένα διάστημα. Αυτά δεν μπορεί κάντα να γίνουν. Κάντα όμως, να περάσει το διάστημα. Μέχρι την άλλη. Συμφωνώ, δεν είναι όλα και εύκολα. Και υπάρχει σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο που είναι αυτό το υπάρχει αυτό. Σχέδιο, το ακούμε όμως, παιδιά. Συγγνώμη τώρα. Μα μιλούμε για πράγματα. Είναι ο σεβασμός στο πρόσωπό σας. Τα ακούμε 5 χρόνια όμως. Όχι, δεν τα ακούμε 5 χρόνια. Ότι υπάρχει. Τα ακούμε 50 χρόνια. Ναι, να σταματήσει. Να σταματήσει. Απλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο δεν είχε υπάρξει. Α, πού είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο? Το ολοκληρωμένο σχέδιο. Μπορείτε να το δείτε και στο website μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, το οποίο όμως, συγγνώμη. Ναι. Για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχουν μελέτες, έχει βγει η χρηματοδότηση, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Κυρία Σαριδάκη, θα μπω τώρα στη μέση για να συντονίσω λίγο τη συζήτηση. Να σας πω ότι αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μεταφέρουν οι συνυποψήφιές σας είναι αυτό που ακούγεται και από μια μερίδα πολιτών. Ότι δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός που εσείς μας εξηγείτε, αλλά όχι απτά αποτελέσματα σε αυτή την πενταετία.
Σε αυτό πάνω έχετε να σχολιάσετε τι, ότι είναι θέμα κεντρικού κράτους μόνο? Όχι, δεν έχω να σχολιάσω αυτό. Αυτό που έχω εγώ να σχολιάσω είναι αυτό που λέω εξ αρχής. Για να γίνει κάτι σωστά πρέπει να γίνει κάτι οργανωμένα. Δεν ξεκινάμε να πούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι εδώ, ας κάνουμε ένα μπάλωμα. Υπάρχει σωστά, ένα κομμάτι σωστά εκεί, αποσπασματικές ας κάνουμε άλλο ένα μπάλωμα. Αυτό το πράγμα γινότανε ανέκαθεν. Πρέπει να γίνει μια σωστή μελέτη, ένα σωστό master plan, να χρηματοδοτηθεί αυτό το πράγμα και να αρχίσει όλο μαζί να γίνεται. Ξέρετε, για παράδειγμα, είναι μία από τις ερωτήσεις και ο χρόνος πιέζει, διότι η εκπομπή δυστυχώς έχει περιορισμένο χρονική διάρκεια. Είναι η εξής. Χώροι πρασίνου, βρεφονιπιακή σταθμή ή σχολεία. Υπάρχει προοπτική ανέργευσης νέων χώρων τέτοιων? Γιατί αυτό δεν το έχουμε δει. Δεν αρκεί μόνο η συντήρηση, έχω την αίσθηση. Υπάρχουν, για παράδειγμα, σχολεία τα οποία ήδη ασφικτιούν ή έχουν παλιώσει. Φυσικά, διότι το Ηράκλειο μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Έχουμε πολλά παιδιά, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Σίγουρα υπάρχει πρόβλεψη. Εδώ πριν από 2 εβδομάδες, νομίζω, παραχωρήθηκε το οικόπεδο Μπετινάκη και για δικατερό να γίνει σχολείο, το οποίο θα είναι και μεγάλο σχολείο, θα είναι και καινούριο, γιατί η έκταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει πρόβλεψη για άλλα σχολεία. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη και ήδη έχει ξεκινήσει αυτό για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να το ακούμε λίγο σαν το κερασάκι. Είναι από το μέλλον. Είναι από την επόμενη μέρα, που νομίζω ότι πρέπει και αυτό να το έχουμε στη συζήτηση. Έχει αρχίσει και γίνεται όμως. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάω στην επόμενη κυρία, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Κυρία Χρονάκη, βάλαμε λίγο απ' όλα σε αυτή τη συζήτηση τελικά. Αλλά νομίζω ότι ο πολίτης αυτό που θέλει είναι όχι να μένει μόνο σε προγράμματα και προγραμματισμούς. Θέλει αποτέλεσμα στη ζωή του. Αν, για παράδειγμα, σας πω αυτό ακριβώς. Έχετε να δεσμευτείτε αύριο ότι άμεσα θα υπάρχουν νέοι βρεφονιπιακοί σταθμοί και δεν θα μετράμε ένα-ένα το παιδί τι περισσεύει, τι δεν περισσεύει? Σχολικά συγκροτήματα. Βεβαίως, και εξάλλου το πρόγραμμα 375 αυτό ακριβώς δείχνει, γιατί ο κύριος Κουράκης, ο αυριανός δήμαρχος, έχει δεσμευτεί για να μην ξεχάσουν οι πολίτες αυτό ακριβώς που θέλει να υποσχεθεί. Και πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η ποιότητα. Και βλέπουμε ότι και με το προγραμματισμένο υποχρεωτικό, με την προγραμματισμένη υποχρεωτική θητεία των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, που τώρα θα είναι για 2 χρόνια, χρειάζονται νέες στέγες. Και επίσης ήδη έχουμε, όπως είπατε, σχολεία, συγκροτήματα, όπως το ΕΠΑΛ ειδικών παιδιών στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, το καλλιτεχνικό σχολείο κλπ. Που θέλουν αντικατάσταση. Είναι λοιπόν στο προγραμματισμό και, όπως είπα και στην αρχή, δεν περιοριζόμαστε μόνο στον προγραμματισμό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βάλουμε προτεραιότητες και να είμαστε αποτελεσματικοί τελειώνοντας η θητεία. Γιατί να λέμε τελειώνοντας η θητεία, τα είπαμε και στην επόμενη θητεία θα κάνουμε, αυτό δεν είναι σωστό. Τα λόγια πρέπει να συνάδουν με τις πράξεις. Αυτό ζητάει ο πολίτης. Αυτό ζητάει και ο τόπος. Κυρία Μαρά, και εσείς εκπαιδευτικός είστε, όπως και η κυρία Χρονάκη. Άρα θα ήθελα έτσι και τη δική σας τη θέση ό,τι αφορά αυτό το έλλειμμα το οποίο παρατηρείτε στο Ηράκλειο. Κοιτάξτε, κυρία Τερζάκη, πριν περίπου, δεν θέλω να πω ακριβώς, είναι πολλά χρόνια που τελείωσα το σχολείο. Γελάτε. Ακριβώς τα ίδια κτίρια υπάρχουν, τα ίδια κτίρια κάνουν τα παιδιά μάθημα. Λοιπόν, να σας πω περίπου πάνω κάτω τα νούμερα. 101 νηπιαγωγεία, 35 σε νοικιαζόμενους χώρους και καμιά δεκαριά περίπου σε προκάτ. Προσχολική δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει αυτή η δομή. Δηλαδή, η προσχολική αγωγή στο Δήμο μας δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν χώροι. Όσον αφορά τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, 1 στα 5 παιδιά πάει. Υπάρχει δυνατότητα. Από αυτό καταλαβαίνετε συνολικά για το παιδί τι επιπτώσεις έχει, έτσι. Και έπειτα για την οικογένεια. Μητέρα που δεν μπορεί να εργαστεί, τα έχω δει, αυτά τα έχω ζήσει. Με 3 παιδιά που δεν έχει να φάει, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί θα τα κάνει τα παιδιά. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε. Πώς θα χτίσουμε 3, 4, 5 βρεφονιπιακούς σταθμούς, όταν ξέρουμε ότι περίπου οι 3 έχουν ένα κόστος συνολικά, εργασία, μελέτες, όλο το κόνσεπτ, 9 εκατομμύρια. 9 εκατομμύρια είχε πέρσι ο Δήμος, πλεόνασμα, θα μπορούσε άνετα να τα διαθέσει αυτά τα 9 εκατομμύρια να χτίσει 3. Που τι σημαίνει αυτό? Δεν τον τελειώνει σε 2 μήνες, σε 1 χρόνο. Το πρώτο χρόνο θα φας 3 εκατομμύρια. Θα έχεις βγάλει από την επόμενη χρονιά, προχωρώντας, θέλει περίπου 2-2,5 χρόνια.
Με τα 9 εκατομμύρια, όχι με τα 9, με τα 6, έχεις κάνει την πρώτη χρονιά, έχεις στήσει τους 3 και την επόμενη χρονιά τους τελειώνεις. Λοιπόν, δεν συζητάμε τώρα για γυμνάσια, λύκεια, για τα ειδικά σχολεία που δεν υπάρχουν. Κατανοητό. Έτσι, κατανοητό. Η κατάσταση είναι τραγική. Θα σας ζητήσω λίγο, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, να μας δώσετε το προσωπικό σας στίγμα και πάλι. Δηλαδή, θέλω να ακούσω, κυρία Σαριδάκη, από εσάς, γιατί ο Δημότης του Ηρακλείου, φτάνοντας στην κάλπη, να επιλέξει το Βασίλη το Λαμπρινό και εσάς προσωπικά. Το Βασίλη το Λαμπρινό, θα σας πω γιατί τον επέλεξα εγώ. Και θεωρώ ότι για τους ίδιους λόγους θα τον συνέστηνα σε κάποιον. Για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το πρόσωπο, το άτομο και μετά η ομάδα, η οποία παρτίζεται από άτομα και αν τα άτομα είναι καλά, είναι καλή και η ομάδα. Ο κύριος Λαμπρινός θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ έντιμος άνθρωπος. Έχει ένα εξαιρετικό χαρακτήρα, ένα ακέραιο χαρακτήρα, κάτι που εμένα με τραβάει πάρα πολύ στους ανθρώπους. Δεν προτιμώ τους ανθρώπους που επαίρονται, που δείχνονται, που λένε τα κάνω όλα, μπορώ και τα λοιπά και κάνω διαφήμιση του εαυτού μου. Προτιμώ τα άτομα τα οποία είναι πιο μεθοδικά, πιο οργανωτικά και ξέρουν τι κάνουν. Γι' αυτό τον λόγο εγώ επέλεξα τον κύριο Λαμπρινό. Για ποιο λόγο να επιλέξει κάποιος εμένα? Δεν μου αρέσει να περί αυτολογώ. Εγώ θα σας πω τι μπορώ να προσφέρω εγώ. Είναι λίγο προσωπική πάντως η μάχη του Σταυρού. Είναι τελείως προσωπική. Είναι. Εγώ θα πω τι μπορώ να προσφέρω εγώ, ή τουλάχιστον τι πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω εγώ. Έχοντας ζήσει, όπως σας είπα και πριν, στο εξωτερικό, έχω ζήσει δύο πραγματικότητες οι οποίες είναι λίγο διαφορετικές. Την πραγματικότητα του έξω και την πραγματικότητα του μέσα. Αυτό που έβλεπα πάντα είναι ότι ενώ υπάρχει μία ραγδαία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς έξω και κυρίως στον τουριστικό τομέα και στην εικόνα μιας πόλης, έβλεπα ότι το Ηράκλειο έχει καλύτερη πρωτήλη, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Έχουμε πολιτισμούς και ιστορίες και δείγματα αυτών των πολιτισμών και των ιστοριών των διαφορετικών, τα οποία υπάρχουν γύρω μας, στέκουν γύρω μας. Θα μπορούσαμε με το Ηράκλειο να το απογειώσουμε. Θα μπορούσε το Ηράκλειο να γίνει μια υπέροχη πόλη και για τους επισκέπτες, αλλά και για εμάς. Διότι είναι αρκετά μεγάλο, αλλά και αρκετά μικρό. Πραγματικά. Που να μπορούμε να ζούμε άνετα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να πω και στην κυρία Χρονάκη, ακριβώς η ίδια ερώτηση, κυρία Χρονάκη. Λοιπόν, εγώ επέλεξα να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο τον κύριο Κουράκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυναμικός, με αρκετή εμπειρία, δεν είναι θεροβάμων, πατάει γερά στη γη, γνωρίζει τα προβλήματα της πόλης καλά, έχει δώσει από τις προηγούμενες θητείες του αρκετά δείγματα γραφής και τα απολαμβάνει ο Ηρακλειώτης και νομίζω ότι με τον κύριο Κουράκη θα μπορούσαμε αυτά τα οράματα που έχει παραταξεί μας να τα υλοποιήσει. Τώρα, γιατί θα έπρεπε ο Ηρακλειώτης να επιλέξει εμένα? Είμαι ένα άτομο που έχω μάθει να ακούω πολύ, να γνωρίζω τις ανάγκες του κόσμου και να υλοποιώ. Μ' αρέσει τον άλλο να τον κοιτάζω ίσια στα μάτια και αυτό που του υπόσχομαι πραγματικά να το κάνω. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα προσπαθήσω να κάνω τα καλύτερα για αυτή την πόλη που τη βιώνω. Εθελοντισμός είναι και η αυτοδιοίκηση και ας έχει παρεξηγηθεί λίγο στην πορεία. Κυρία Μαράκη. Ναι, ο κύριος Λιγερός. Ο κύριος Λιγερός είναι καταρχήν είναι γνώστης των πραγμάτων, έτσι, λόγω δουλειάς, λόγω επαγγελματικής ιδιότητας. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν είναι ρεαλιστής. Είναι της άμεσης και της γρήγορης λύσης. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μηχανικός, αυτό έχει μάθει να κάνει, έτσι. Είναι δουλευταράς. Εγώ τώρα με τον κύριο Λιγερό, γιατί είμαι μαζί του. Γιατί με ενέπνευσε καταρχήν. Ο καλός του χαρακτήρας και η ανθρωπιά του. Εγώ, στα Διονυσία, δεν είναι η επαγγελματική μου ιδιότητα η υποψηφιότητά μου, δηλαδή δεν περικλεί κάτι άλλο. Θα συνεχίσω απλώς να κάνω αυτό που κάνω 10 χρόνια.
Άρα υπάρχει διάθεση, αποδεδειγμένη διάθεση για προσφορά. Αγαπώ την πόλη μου πάρα πολύ και θέλω να τη δω ανθισμένη. Τη θέλω μεγαλόπρεπη. Δεν τη θέλω, δεν μπορώ να βλέπω άλλο γύρω αυτή τη μιζέρια. Ενώνοντας και των τριών σας το όραμα για το Ηράκλειο, νομίζω ότι είναι αυτό που ακριβώς θέλει ο ίδιος ο Ηρακλειώτης, αυτό που θέλουμε να ζούμε όλοι μας εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα, έστω και σύντομη. Και καλή διαδρομή και επιτυχία μέχρι την κάλπη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Thank you.